Χαίρετε. Ακούγομαι. Γεια σας. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Πώς είστε. Καλησπέρα σε όλους. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Λοιπόν, καλησπέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Κάνα δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και στο Μόναχο. Γεια σου Γιώτα, Ελένη, Ζωή, Μαρίνα, Μάγδα, Ελιάνα, από την Κύπρο, Κατερίνα, Ναυσικά, Δόμνα. Γεια σας, γεια σας, Αλέκα. Μακάρι να μπορούσα να σας χαιρετήσω και όλους έναν έναν. Είναι λίγο δύσκολο. Έτσι, γεια σου Χάνα από το Τελαβίβ. Γεια σου φίλη. Η φίλη μου η Αγγελική εδώ, που μου δίνει και μία καταπληκτική πάσα να πω ότι την Κυριακή, αυτή την Κυριακή βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και θέσεις, θα το διαπιστώσετε αν, ακόμα, αν κάποιοι μάλλον ενδιαφέρεστε, παίρνοντας ένα τηλέφωνο στην εναλλακτική παιδεία στη Γραμματεία. Για το σεμινάριο της Κυριακής θέλω να πω, Αγγελική, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που θα παρουσιάσουμε μαζί με την εξαιρετική φίλη και αστρολόγα Αγγελική Βλαχιώτη. Σε σχέση με τον ανθρώπινο πόνο, τις δύσκολες όψεις του χάρτη μας, από πού προέρχονται, έτσι, ποια είναι η πηγή τους, τι μας φέρνουν, αλλά κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε έτσι κάπως λίγο για να τις διαχειριστούμε. Καλησπέρα σας. Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν, απευθυνθείτε στην γραμματεία μας και θα σας ενημερώσει. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω και έχω να σας πω 2-3 σημαντικά πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι επειδή σήμερα έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα, αλλά έχουμε και χαρά. Γιατί? Γιατί όπως θα δείτε κάπου εδώ πάνω στη φάσα, ξεκινάμε στις 10 Μαΐου τμήμα εξελικτικής και καρμικής αστρολογίας εδώ στη σχολή μας, στην εναλλακτική παιδεία. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, το φτιάχνουμε, το έχουμε φτιάξει με φοβερή αγάπη και για το αντικείμενο φυσικά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά και για τους ανθρώπους. Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα και, και στο mail της εναλλακτικής παιδείας για να πάρετε πληροφορίες για το νέο μας τμήμα. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή λοιπόν είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, σήμερα από την εκπομπή θα δώσουμε 2, 4, 6 δώρα. Το περιοδικό Έναστρον του κυρίου Λεφάκη για 6 από εσάς που θα κοινοποιήσετε σήμερα το βίντεο. Θα γίνει μια κλήρωση αύριο από όσους το κοινοποιήσετε και 6 από εσάς θα κερδίσουν το περιοδικό Έναστρον του κυρίου Λεφάκη που έχει και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους ανάδρομους πλανήτες και τους αστεροειδείς και πάρα πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα θέματα. Καλησπέρα σας λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ελίζαμπεθ, αγαπημένη μου. Γεια σου Τίνα μου. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και για το σεμινάριο και για το νέο τμήμα της Καρμικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή αρχή να έχουμε. Και μιας και το συζητάμε, το περί Καρμικής και Εξελικτικής Αστρολογίας, είπαμε και το σημερινό μας θέμα να γυρίζει γύρω από αυτό το πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι, ίσως και το σημαντικότερο της αστρολογίας και θα σας εξηγήσω γιατί, τους δεσμούς της Σελήνης. Αυτή τη φορά όχι όμως τους δεσμούς της Σελήνης στο προσωπικό μας οροσκόπιο, αλλά τους διελάβνοντες δεσμούς στην τωρινή τους θέση. Να πούμε ότι στον άξονα διδήμων τοξότη, οι δεσμοί της Σελήνης θα βρίσκονται μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2022. Τα μεταβλητά ζώδια, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ιχθύες, ήδη από πέρσι, γιατί εννοείται ότι χωρίς τους δεσμούς της Σελήνης, ας πούμε, δεν μπορούμε να έχουμε εκλήψεις. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Ήδη λοιπόν από πέρσι
Έχετε δει πολλές αλλαγές στη ζωή σας, μάλιστα αναπόφευκτες, έχουν έτσι κάπως και το χαρακτήρα του μοιραίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και λίγο πράγμα, δεν είναι απλό. Και μπορεί να έχει υποθεί πολλές φορές πόσο σημαντικός είναι ο άξονας των δεσμών στο γενέθλιο χάρτη μας, γιατί για την ακρίβεια είναι ο σημαντικότερος όλων. Για όσους δεν έχετε έρθει σε επαφή με την πληροφορία, να γνωρίζετε ότι το υπόλοιπο οροσκόπιο, όλο το υπόλοιπο μας οροσκόπιο, αυτούς έχει σκοπό να εξυπηρετήσει και όλα μαζί το σκοπό τελικό της ζωής μας. Το λόγο για τον οποίο ήρθαμε εδώ πέρα. Οι δεσμοί λοιπόν, μιλάω τώρα για το προσωπικό μας οροσκόπιο προς το παρόν, είναι το μονοπάτι σε εισαγωγικά που πρέπει να περπατηθεί μέσα από κόπους αλλά μέσα και από ευκαιρίες. Το εφαλτήριο είναι πάντα ο νότιος δεσμός της Σελήνης, που είναι και πολύ παρεξηγημένος από ό,τι θα ακούτε συχνά όσοι ασχολείστε, και λέω παρεξηγημένος γιατί ο νότιος δεσμός της Σελήνης είναι πολύ πολύ χρήσιμος για εμάς, αφορά τη συσσωρευμένη εμπειρία μας. Και αν δεν πάρουμε την πληροφορία από όσα ήδη ξέρουμε για να πάμε σε όσα πρέπει ήδη να μάθουμε, θα πηγαίνουμε στα τυφλά. Και φυσικά μονίμως θα χάνουμε την ισορροπία. Θα γίνει κάποια στιγμή και άλλη μία εκπομπή για τη γενέθλια θέση των δεσμών, η οποία είναι και άκρος σημαντική στις συναστρίες επίσης. Είναι πολύ μοιραίες οι συναντήσεις μας με τα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή, πλανήτες τους ή σημεία τους προσωπικά με τους δικούς μας δεσμούς και εμείς φυσικά με τους δικούς τους. Όμως σήμερα, καλησπέρα, όμως σήμερα θα μιλήσουμε για τους διελάβνοντες δεσμούς, τους transit δεσμούς της Σελήνης δηλαδή. Δεσμοί της Σελήνης, όπως σας είπα, και εκλήψεις καταρχάς είναι πράγματα αλληλένδετα. Και εδώ θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι άσχετα για το τι πιστεύει ο καθένας μας για την ελεύθερη βούληση, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και φιλοσοφικά φυσικά, σε ό,τι αφορά τις εκλήψεις αλλά και τους διελάβνοντες δεσμούς σε επαφή με το προσωπικό μας οροσκόπιο, η συζήτηση πάβει. Τι εννοώ με αυτό? Ότι τα γεγονότα που έρχονται είναι μοιραία, ενώ δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, είναι αναπόφευκτα λοιπόν, και το πώς θα εκδηλωθούν φυσικά είναι πάντα κάτι που βλέπουμε σε σχέση με το σύνολο του γενέθλιου οροσκοπίου. Αλλιώς, γιατί το λέω αυτό, γιατί θα ακούτε εκλήψεις, διέλευσεις δεσμών και διάφορα ας πούμε και τα λοιπά, από όπου και τι θα γίνει και ποιος θα πεθάνει, γιατί θα χάσω και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έρχεται η καταστροφή του κόσμου, γιατί αν ερχόταν κάθε φορά που έχουμε έκλειψη και μας αφορούσε στο οροσκόπιό μας η καταστροφή του κόσμου, θα είχαμε πεθάνει εν τη γενέση μας, ας πούμε. Θα είχαμε καταστραφεί 1.000.000 φορές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως, σε συνδυασμό και με τους διελάβνοντες πλανήτες και με πολλά άλλα θέματα τα οποία είναι περιττότερα να σας τα αναφέρω και να σας μπερδέψω και που τα εξετάζουμε εμείς, πάντα κάτι εκδηλώνεται πολύ πολύ σημαντικό και για τη ζωή μας και για την εξέλιξή μας, έτσι. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε? Θα μιλήσουμε και για τη γενική αίσθηση και για την προδιάθεση που υπάρχει. Επιμένω, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τα προσωπικά οροσκόπια σε ό,τι αφορά τι? Τους διελαύνοντες δεσμούς στον άξονα τοξότη διδύμων, που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τους πάντες, αλλά και πολύ παραπάνω τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού, και σήμερα θα εξηγήσουμε ποιους από εδώ και πέρα και μέχρι τον Ιανουάριο του 2022. Λοιπόν, αλλά και τι θα γίνει με το πέρασμα των δεσμών της Σελήνης στον επόμενο άξονα, τον άξονα Ταύρου Σκορπιού. Πώς πάνω κάτω θα μας απασχολήσουν κοσμικά? Το κοσμικά βέβαια μέσα σε πολύ μικρά, ας πούμε, σε συγκεκριμένο πλαίσιο θα το συζητήσουμε, γιατί είναι ολόκληρο μία εκπομπή από μόνο του, έτσι. Λοιπόν, οι κοσμικές προβλέψεις,
που ακούτε από τους αστρολόγους έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τον άξονα των δεσμών της Σελήνης και φυσικά της εκλήψης. Όταν οι δεσμοί αλλάζουν ζώδια, αλλάζει και το focus στον πλανήτη σε ένα επίπεδο. Από πέρσι λοιπόν που βρίσκονται στον άξονα διδύμων τοξότη, είδαμε καταρχάς ότι το βασικό ζήτημα, ο ιός και τα παρελκόμενά του, δεν έκανε διάκριση, δημιούργησε ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Δεν έμεινε απ' έξω κανείς και ανεπηρέαστος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τα θέματα του τοξότη. Επίσης, μας απασχόλησαν θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνεχίζουν να μας απασχολούν, τον αθλητισμό, τη θρησκεία, τα σκάνδαλα σε αυτούς τους χώρους, το θρησκευτικό φονταμενταλισμό επίσης και το πολιτικό, την ελευθερία, τα παιδιά, πολλά γεγονότα με παιδιά, με νεαρά άτομα, την ελευθερία και τη στέρησή της, τις μετακινήσεις φυσικά, αλλά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που το περνάμε εξόφαλτσα, την ικανότητά μας ή τη μη ικανότητά μας, δοκιμάστηκε ο πλανήτης και συνεχίζει και δοκιμάζεται σε αυτό το επίπεδο, να μπορούμε να βλέπουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Και όλα αυτά περιττό να πούμε πόσο παρόντα είναι στην καθημερινότητά μας. Καλησπέρα σας! Ό,τι προλαβαίνω να βλέπω και ό,τι μπορώ να απαντήσω, θα το απαντάω. Καλησπέρα σε όλους. Η ζωή μας, λοιπόν, λέτε, είναι προδιαγεγραμμένη κατά 70% και η ελεύθερη βούληση αποτελεί το 30%. Εγώ στα παιδιά μου αρέσει να λέω ότι φυσικά και υπάρχει προδιαγραφή, δεν το συζητάμε, αλλιώς δεν θα ασχολιόμασταν με την αστρολογία. Η ελεύθερη βούληση είναι και λίγο η στάση μας απέναντι στα πράγματα. Υπάρχει, αλλά όταν... Και είναι και παρούσα στην καθημερινότητά μας. Όταν όμως συζητάμε για τους δεσμούς της Σελήνης και της εκλήψης, δεν υπάρχει. Εδώ πέρα αυτά που είναι να γίνουν, είναι να γίνουν. Έτσι. Να συνεχίσω λέγοντας λοιπόν ότι όταν οι δεσμοί αλλάζουν ζώδιο, δίνουν και το ρυθμό στα όσα θα απασχολήσουν την ανθρωπότητα από εκεί και πέρα. Θα γίνει λοιπόν μια αναλυτικότερη εκπομπή για το τι μέλη γενέστε και το τι θα μας απασχολήσει λεπτομερώς, λεπτομερέστατα, όταν οι δεσμοί περάσουν στον άξονα Ταύρου Σκορπιού. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πρόκειται για έναν άξονα που έχει να κάνει με τις ασφάλειες και τις ανασφάλειες. Άρα, πολύ με τα οικονομικά θέματα, τα θέματα ιδιοκτησίας και γενικό στο real estate, την αρχιτεκτονική και όλα τα σχετικά με τους κλάδους αυτούς, αλλά και με θέματα κρίσεων, ψυχολογίας, ακόμα και θανάτου. Το ζώδιο του Σκορπιού, καταλαβαίνετε, ας πούμε, είναι ένα δύσκολο ζώδιο. Το πολύ πολύ βασικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της διέλευσης των δεσμών στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, αυτό θα ξεκινήσει να γίνεται, όπως είπαμε, από τις 18 Ιανουαρίου του 2022, θα έχει εξαιρετικά σημαντική συμμετοχή ο Κρόνος σε τετράγωνο με τον άξονα των δεσμών. Και αυτό θα το συζητήσουμε εκτενέστερα, όπως είπαμε, σε μια άλλη εκπομπή. Δεν είναι εύκολο, αλλά πριν συνεχίσουμε για να προλάβουμε να τα πούμε και όλα, να πω το εξής. Περνώντας ο άξονας των δεσμών στον άξονα των ζωδίων που αφορούν τις ασφάλειές μας, αυτό θα δουλευτεί παγκοσμίως. Μέσα από οικονομικό επίπεδο, μέσα από συναισθηματικό επίπεδο, μέσα από ψυχολογικό επίπεδο, τα οικονομικά θα απασχολήσουν πολύ πολύ τον πλανήτη και θα οθηθούμε στο να ψάξουμε να βρούμε πλέον και να δουλέψουμε τρόπους για να επαναφέρουμε τις ασφάλειες που έχουμε ανάγκη ως ανθρωπότητα, αλλά και ατομικά. Γιατί όλα αυτά δεν πάβουν να επηρεάζουν και τα προσωπικά μας οροσκόπια. Έτσι. Τώρα, καλησπέρα. Να εστιάσουμε λίγο, καταρχάς, για να προλάβουμε, στο ποιοι και πώς θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από την τωρινή θέση των δεσμών. Καταρχάς, βλέπετε τι γίνεται αυτή την εποχή. Τα λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές.
γίνεται ένας χαμός από απώλειες, από ασθένειες κτλ. Ο Άρης έχει περάσει, έχει ενεργοποιήσει και συνεχίζει και ενεργοποιεί εκλήψεις. Έχουν ενεργοποιηθεί και οι προηγούμενες, έχουν ενεργοποιηθεί και οι επόμενες. Γι' αυτό και είχαμε πει ότι ο Μάρτιος και ο Απρίλιος δεν θα είναι και τόσο εύκολοι. Όμως κάτι αρχίζει και αλλάζει και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, πριν τώρα μιλήσω για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, να σας πω γιατί σας μιλάω τόσο απόλυτα σε σχέση με τον άξονα των δεσμών, για την νομοτέλειά τους, ας πούμε, για το ότι έχουν το χαρακτήρα του μοιραίου και εδώ δεν είναι ότι μπορούμε να δουλέψουμε εύκολα, να πούμε θα κάνουμε αυτό για να αποφύγουμε αυτό πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα λέμε έχοντας, ας πούμε, προαποφασίσει ότι δεν ερχόμαστε τυχαία και πριν έρθουμε εδώ έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα. Έχουμε συμφωνήσει τι είδους δρόμου θα βαδίσουμε, τι εμπειρίες θέλουμε να πάρουμε, με ποιους ανθρώπους θα συναντηθούμε, πώς θα συνδιαλλαγούμε, τις κρίσεις τις οποίες θα ενεργοποιήσουμε για να διευρυνθούμε τελικά, για να εξελιχθούμε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να πάρουμε εμπειρία που θα μας κάνει σοφότερους. Οι διελεύσεις λοιπόν των δεσμών μαζί με τις εκλήψεις σηματοδοτούν ουσιαστικά τις φάσεις εκείνες της ζωής μας και τα γεγονότα που θα καθορίσουν όλα αυτά τα μοιραία γεγονότα που, όπως σας είπα, δεν χωράνε παζάρια γιατί τα έχουμε υπογράψει, τα έχουμε προσυμφωνήσει, ας πούμε. Είναι συμβόλαια. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα αποφύγουμε. Μπορούμε όμως κάλλιστα να φουγκραστούμε τι έχουν να μας πούν, ώστε να κινηθούμε για εμάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, όπως σας είπα, οι δεσμοί στον άξονα διδύμων τοξότη θα παραμείνουν ως τις 18 Ιανουαρίου 2022, το ξαναλέω. Οπότε οι εκπρόσωποι του μεταβλητού σταυρού, δηλαδή οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ιχθύες, θα έχετε ήδη καταλάβει ότι η περσινή χρονιά σας άλλαξε τη ζωή σε πάρα πολλά επίπεδα και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται τουλάχιστον μέχρι τότε και λέω τουλάχιστον γιατί για πολλωστή φορά θα αναφέρω πως όλα σχετίζονται και με το προσωπικό οροσκόπιο. Αν έχετε και πλανήτες στα σταθερά ζώδια, σας επηρεάζουν και κάπως οι επόμενες εκλήψεις, αλλά σε άλλους τομείς. Αλλάζουν επίσης, ανάλογα με το προσωπικό οροσκόπιο, και ο βαθμός και η χρόνη της επιρροής, έτσι. Αυτό το διάστημα όμως, από τώρα που μιλάμε και μέχρι το Γενάρη, μέχρι το καλοκαίρι όλο του 2021 τώρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό, σημειώστε το, για όσους έχετε γεννηθεί, είστε δίδυμοι και έχετε γεννηθεί 1-2 Ιουνίου, τους παρθένους που γεννηθήκατε εκεί 3-4 Σεπτεμβρίου, τους τοξότες που γεννηθήκατε 2-3 Δεκεμβρίου και τους ηχθείς που γεννηθήκατε 1-2 Μαρτίου. Και φυσικά όσους έχετε οροσκόπο, κοντά στις 10, 11, 12 μοίρες των ζωδίων που ακούσατε, όπως φυσικά και πλανήτες στις μοίρες αυτές, έτσι, στο προσωπικό σας οροσκόπιο. Σταδιακά και μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 θα επηρεαστείτε κατά παρόμοιο τρόπο και όλοι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των μεταβλητών ζωδίων του πρώτου δεκαημέρου, έτσι. Και για εσάς είναι πολύ σημαντικά τα πράγματα. Είναι πολύ ριζικές και καθοριστικές οι επερχόμενες αλλαγές, αλλά και οι ευκαιρίες. Πάντα εδώ πέρα κάτι αφαιρείται για να έρθει κάτι άλλο, το οποίο θα μας πάει μπροστά. Αυτό να το θυμόμαστε, έτσι, και με τις εκλήψεις και με τους δεσμούς της Σελήνης. Οι δεσμοί είναι πάντα απέναντι ο ένας στον άλλον με ακρίβεια, και από έναν οίκο περνάει ο νότιος, παράλληλα περνάει από τον απέναντι του οίκο ο βόρειος δεσμός. Λοιπόν, οπότε κάτι ενδεχομένως θυμόμαστε, γίνεται ενθύμηση, σημαντική ενθύμηση στον νότιο δεσμό μέσω κάποιων καρμικών γεγονότων και το εξελίσσουμε στον απέναντι οίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι καλά που μου τα λέτε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πολύ πολύ.
Τώρα από την τωρινή θέση ακόμα των δεσμών, στον άξονα διδύμων τοξότη, διευκολύνεστε οι ζυγοί και οι υδροχόοι, καθώς και οι κρυοί και οι λέοντες προς το παρόν, που φαίνεται να υποστηρίζεστε ώστε να αναπτυχθείτε σε τομείς που θα αναφερθούν παρακάτω όταν ξεκινήσω να σας λέω τα ζώδια σας ένα προς ένα. Οι καρκίνοι και οι εγώκεροι, καθώς και οι σκορπιοί και οι ταύροι, βρίσκεστε στην παρούσα σε μία αμφιλεγόμενη φάση. Καρκίνοι και εγώκεροι όμως σε πλεονεκτική θέση σε ό,τι σχετίζεται, σε περισσότερο πλεονεκτική θέση, σε ό,τι σχετίζεται με τον επόμενο, με την επόμενη θέση των δεσμών της Σελήνης, δηλαδή Ταύρου Σκορπιού από το Γενάρη του 22. Ενώ βέβαια οι Ταύροι και οι Σκορπιοί, όπως καταλαβαίνετε, γυρίζετε σημαντικές σελίδες στη ζωή σας με αυτή την αλλαγή και είναι καλό να προετοιμαστείτε κι εσείς για μεγάλες αλλαγές, αρχής γενομένης από φέτος, με την έκλειψη που θα σας δώσει κάποια δείγματα τον Νοέμβριο, στην 27η περίπου, αν θυμάμαι καλά, μοίρα του Ταύρου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Θα πω λίγο αναορθόδοξα σήμερα τα ζώδια, έτσι. Με ποια έννοια, θα σας τα λέω ένα σταυρό. Δηλαδή, θα ξεκινήσω από το μεταβλητό σταυρό, τους διδύμους, τους παρθένους, τους τοξότες και τους ιχθύες και θα συνεχίσω με τους υπόλοιπους. Ο μεταβλητός λοιπόν σταυρός, που μέχρι το Γενάρη του 22 θα έχει την τιμητική του, να ξεκινήσω από τους διδύμους, οι οποίοι όπως ακούσατε, η άνοιξη και το καλοκαίρι του 21 είναι πολύ σημαντικά για όσους γεννηθήκατε εκεί κοντά στη 1-2 Ιουνίου και για όσους έχετε οροσκόπο και πλανήτες στις 10, 11 και 12 μοίρες του ζωδίου σας. Εσείς λοιπόν, μέσα από έναν επαναπροσδιορισμό έστω, να το πω έτσι, σε σχέσεις και συνεργασίες, διανύετε μία φάση, παύλα, ορόσημο. Το σύμπαν σας πρόχνει να πάτε ένα βήμα παραπέρα προς τον ουσιαστικό σας σκοπό μέσα από σχέσεις, συνεργασίες, εμπλοκή με ομάδες, γιατί ο βόρειος δεσμός πάντα σχετίζεται και με ομάδες, αλλά και ευκαιρίες παντός είδους που σας δίνονται όλο αυτό το διάστημα. Δεν λείπει φυσικά το στρες, και εγώ σας αγαπάω Θεοδώρα, δεν λείπει φυσικά το στρες, αφού με κάποιο τρόπο είναι σαν να λέμε πως περνάτε πίστα, έτσι, αλλά καμία εξέλιξη, καμία διεύρυνση δεν γίνεται από το σημείο που επιμένουμε να είμαστε χωρίς καμία μετακίνηση. Σημασία έχει το ότι συνειδητοποιείτε ποιοι είστε, τι θέλετε στην παρούσα φάση και αυτό θα καθορίσει και το βαθμό διαφοροποίησης στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας από τώρα και για το μέλλον. Ήδη από φέτος οι εκλήψεις έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο της ζωής σας και είτε οι ήδη υπάρχουσες σχέσεις ξεκαθαρίζουν, είτε μπήκαν και θα μπουν, θα συνεχίζουν να μπαίνουν νέοι άνθρωποι και σημαντικές σχέσεις στη ζωή σας. Ας μην ξεχνάτε, εσείς οι δίδυμοι, ότι έχετε τη μεγάλη τύχη να στηρίζεστε από τους Δία και Κρόνο παράλληλα σε αυτή την τόσο μεταλλακτική φάση και αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Ό,τι ξεκαθαρίζει λοιπόν θα πρέπει να το δείτε υπέρ σας και να σας πάει, όπως είπαμε, ένα βήμα παραπέρα, γιατί από του χρόνου όλοι, ανεξαιρέτως οι δίδυμοι, σταδιακά και ξεκινώντας από το τρίτο δεκαήμερο αυτή τη φορά των διδύμων, από το τέλος της ζωδίου σας και σταδιακά θα πηγαίνετε προς την αρχή, θα εστιάσετε πολύ στα θέματα ασφάλειας, συναισθηματικών και υλικών ασφαλιών και στο κατά πόσο τελικώς υπολογίζετε στην προσωπική σας αξία. Να πω ότι, για να το καταλάβετε αυτό που λέω, η κίνηση των δεσμών της Σελήνης είναι οπισθόδρομη. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από την τελευταία μοίρα του ζωδίου, των ζωδίων του Ταύρου και του Σκορπιού και για 1,5 χρόνο θα πηγαίνουμε προς τα πίσω μέχρι να φτάσει στην αρχή του. Στην αρχή τους. Έτσι. Λοιπόν,
Οι τοξότες τώρα που είσαστε οι αμέσως επόμενοι ενδιαφερόμενοι και ιδιαίτερα όσοι γεννηθήκατε για τώρα, αυτή την περίοδο και για το καλοκαίρι, 2 και 3 Δεκεμβρίου, μετά ακολουθείτε και όσοι γεννηθήκατε όλο το πρώτο δεκαήμερο. Τι γίνεται τώρα με εσάς, αυτό το διάστημα και το καλοκαίρι με το νότιο δεσμό της Σελήνης πάνω σας είναι μία περίοδος που όσα συμβούν, όπως είπαμε, θα είναι αναπόφευκτα. Δεν θα έχετε περιθώρια πολλών επιλογών και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως νιώθετε να σας εγκλωβίζει ψυχολογικά ήδη. Φυσικά δεν έρχεται το τέλος του κόσμου, απλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για κάποια πράγματα, τα οποία τελικώς, όπως είπαμε, είναι για το καλό μας. Δεν είναι εύκολο να το διακρίνουμε στη φάση που γίνονται οι αλλαγές. Οπότε κάτι μπορεί να σας ξεβολέψει, κάτι να θίξει ενδεχομένως τον εγωισμό σας, να μην σας αρέσει ιδιαίτερα ή ακόμα και κάτι να έχει αφαιρετικό χαρακτήρα το επόμενο διάστημα και μέχρι του χρόνου. Είναι πιθανές κάποιες αλλαγές με πρόσωπα, του αντρικά πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, ειδικά πάνω σε σχέσεις και συνεργασίες, αλλά να θυμάστε ότι ακόμα και αν νιώσετε να βρίσκεστε σε μία κατάσταση ελεύθερης πτώσης, όλα για καλό γίνονται, κάπου ουσιαστικότερα θέλουν να σας οδηγήσουν. Και προληπτικά εντελώς είναι σοφό, όπως και όλος ο μεταβλητός άξονας, να είστε προσεκτικοί με την υγεία σας και να θυμάστε ότι τώρα είναι η ώρα που θα πρέπει να δουλέψετε πολύ με τις πεποιθήσεις σας και ό,τι μέχρι στιγμής υπερασπιζόσασταν φανατικά. Έτσι. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα γίνουν προσωπικές αλλαγές που θα φέρουν σιγά σιγά και στην πορεία νέες σχέσεις στη ζωή σας, νέους ανθρώπους, νέους συνεργάτες και θα είναι πολύ πιο προωθητικοί για εσάς. Θα να το θυμάστε αυτό. Τώρα, πώς το λένε, η επόμενη φάση θα σας βρει να κλείνετε μετά από όλη αυτή τη διαδρομή έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ενδεχομένως να σας φέρουν σε επαφή ακόμα και με μία διάθεση απομόνωσης με τον ίδιο σας τον εαυτό. Αυτή η απομόνωση όμως θα είναι δημιουργική και θα σας οθήσει στο να αλλάξετε και εργασιακά αλλά και σε πολλά άλλα επίπεδα τον εαυτό σας, τη διατροφή σας, την καθημερινότητά σας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνεται για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν είναι λίγο, θα το δείτε. Θα έρθετε σε επαφή. Αχ, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλαγή λοιπόν και μέσα και έξω για εσάς, τους τοξότες. Και μια διαφορετική καθημερινότητα αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά. Λοιπόν, πάμε στους παρθένους, που και εσείς και για εσάς είναι μία περίπλοκη περίοδος. Δώρα μου, ναι, θα έχει λίγο απομόνωση, όχι με την έννοια. Μπορεί να είσαι μέσα σε κόσμο και να νιώθεις απομονωμένος. Έτσι. Είναι αυτή η ανάγκη της επαφής του, ότι πια ψάχνομαι εσωτερικά για να δω πράγματα που δεν έχω δει, με αυτή την έννοια. Περίπλοκη λοιπόν περίοδος και για εσάς τους παρθένους, που φαίνεται να βιώνετε αρκετό στρες και να προσπαθείτε αρκετά σκληρά να κρατήσετε ισορροπίες, ιδιαίτερα ανάμεσα στις οικογενειακές και τις επαγγελματικές σας φυσικά υποχρεώσεις. Παρά το ότι είστε άνθρωποι της λογικής εσείς οι παρθένοι, τα μετράτε όλα, τα υπολογίζετε όλα και τα βάζετε σε κουτάκια, και οι οροσκοποί παρθένοι, ειδικά όσοι έχετε γεννηθεί 3-4 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, διανύεται μια φάση κατά την οποία τα... Ναι, νότα, το είπα στην αρχή, δεν θα τα πω με τη σειρά, τα λέω ανασταυρό σήμερα. Είναι τέτοιο το θέμα που θέλω να τα πω ανασταυρό τα ζώδια. Είπα τα μεταβλητά, λέω τα μεταβλητά, μετά θα πω τα παρορμητικά, ας πούμε. Έλεγα λοιπόν ότι παρά το ότι διανύετε, είστε άνθρωποι πολύ της λογικής, διανύεται μια φάση κατά την οποία τα συναισθήματα παίζουν σημαίνοντα ρόλο και δεν εννοώ απαραίτητα τα ερωτικά συναισθήματα.
Είναι πιο βαθύ όλο αυτό. Αυτό σας διδάσκει η διέλευση των δεσμών της Σελήνης από το συγκεκριμένο άξονα. Έχει να κάνει με πολύ εσωτερικά ζητήματα και ζητούμενα και ειδικά μέσα από τον οικογενειακό σας χώρο και ό,τι εκεί σας απασχολεί. Και φαίνεται ότι θα σας αναγκάσουν να βγάλετε κάτι από το βάθος τελικώς και να το αντιμετωπίσετε. Μέσα σε όλα λοιπόν, και εσείς νιώθετε ότι τα πάντα γίνονται με τεμποδίων, έρχονται επαγγελματικές ευκαιρίες, που όμως ίσως σας φέρουν ένα ξεβόλεμα, έτσι, ακόμα και πρακτικό, διότι είστε αρκετοί εκείνοι που θα χρειαστεί να αλλάξετε ακόμα και βάση, να αλλάξετε σπίτι, να αλλάξετε χώρα, γενικώς τα δεδομένα εκεί. Ίσως λόγω και κάποιας δουλειάς ή και γιατί όχι ενός γάμου. Κάτι δηλαδή πάει να διαφοροποιηθεί και στο κοινωνικό σας στάτους για εσάς τους παρθένους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση αλλάζουν οι ισορροπίες στην οικογένεια και παράλληλα θα έχετε και ευκαιρίες για κοινωνική, όπως είπαμε, αλλαγή ή και εύνοια από ανωτέρους. Πρόσωπα εξουσίας έρχονται και φαίνεται να σας βοηθούν να εξελιχθείτε. Καλησπέρα σας. Από το φθινόπωρο τώρα και μετά, εκεί θα πάρετε τα πρώτα δείγματα με την έκλειψη στον άξονα Ταύρου Σκορπιού και για τα επόμενα 2 χρόνια σταδιακά, η αλλαγή του άξονα των δεσμών της Σελήνης θα αλλάξει πολλά και διάφορα στον τρόπο σκέψης σας και στον τρόπο που επικοινωνείτε, στον τρόπο που βλέπετε γενικώς το νόημα των πραγμάτων εσείς οι Παρθένοι. Και δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά κι όμως πρέπει να γίνει. Και για να γίνει αυτό θα υποστηριχθούν, ναι, Χρυσούλα μου, ακριβώς, θα υποστηριχθούν δράσεις που θα αφορούν τις γνώσεις, τα ταξίδια, το εμπόριο και ειδικά μέσω του διαδικτύου, γενικώς το διαδίκτυο, η διδασκαλία, αλλά και ό,τι σχετίζεται με το εξωτερικό για όσους έχετε στραμμένο και για επαγγελματικούς φυσικά λόγους το βλέμμα προς τα εκεί. Ακόμα και στην περίπτωση που σας απασχολήσουν συγγενικά σας πρόσωπα, τα αδέρφια σας και γενικώς συγγενείς και η σχέση μαζί τους, κάτι θέλει να σας δείξει σε ό,τι αφορά την έως τώρα θεώρηση που είχατε για τα πράγματα. Σίγουρα όμως, με την νέα θέση των δεσμών, από του χρόνου εννοώ και μετά, αλλάζει... Όχι βρε Άνω, σώπα. Αλλάζει, δεν είναι απαραίτητα τόσο ριζικά όλα. Αλλάζει λοιπόν το ίδιο το νόημα της ζωής. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπετε και φιλοσοφικά, αν το θέλετε, έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στους ιχθυές, το τελευταίο μεταβλητό ζώδιο, οι οποίοι και εσείς με το δίπολο καριέρα-οικογένεια τρώγεστε σε εισαγωγικά. Και εκεί αυτά θα συνεχίσουν να σας απασχολούν, ειδικά εάν έχετε γεννηθεί κοντά στη... θα επικοινωνήσετε καλέ. Δεν προλαβαίνει η γνωστή αστρολόγος γι' αυτό. Τι πιστεύατε? Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, να. Λέω τα ψάρια και μου φεύγει το μυαλό. Ειδικά λοιπόν αν έχετε γεννηθεί κοντά στην πρώτη εκεί 2 Μαρτίου, θα συνεχίσει να σας απασχολεί αυτό το κομμάτι. Η καριέρα, η οικογένεια και πώς θα τα συντονίσετε. Ήδη λοιπόν εσείς από πέρσι είδατε σε μεγάλο βαθμό να αλλάζουν τα κοινωνικά σας δεδομένα, δηλαδή η θέση σας, το πώς συστήνεστε κοινωνικά. Μπορεί να ήσασταν παντρεμένοι και να χωρίσατε, μπορεί να ήσασταν μόνοι σας και να παντρευτήκατε. Συνεχίζετε και οι ιχθύες σιγά σιγά του πρώτου δεκαημέρου να μπαίνετε σε τέτοιες φάσεις. Μπορεί να άλλαξε κάτι πολύ ριζικά στον επαγγελματικό σας τομέα. Θα μου πείτε και σε ποιον του τομέα. Τα επαγγελματικά δεν άλλαξε κάτι ριζικά? Πιο πολύ για εσάς και με έναν τρόπο μοιραίο. Όσοι ασχολιόσασταν με τα κοινά, ήσασταν ας πούμε σε πολιτικούς ή άλλους χώρους, άλλαξαν ισορροπίες.
Εκεί κάτι έγινε πάντως και συνεχίζει να γίνεται όπως σας είπα. Εδώ λοιπόν το σύμπαν σας προτρέπει να δώσετε βάση στην οικογένεια. Στους γονείς σας, οι οποίοι σας απασχόλησαν και μπορεί να συνεχίσουν να σας απασχολούν με κάποιο τρόπο, ακόμα και ψυχολογικά, μη σας τρομάζουν όλα σαν να πρόκειται να γίνει όπως και τίποτε κάτι κακό για όνομα του Θεού. Δείτε λοιπόν πόσο σημαντικές αλλαγές μπορείτε να κάνετε μέσα από αυτή τη διαδρομή και μέχρι τον Ιανουάριο οι ιχθυές, για να βγάλετε από την επιφάνεια όσα πρέπει να αποχωρήσουν, που ειδικά για εσάς είναι κληρονομημένα από την οικογένεια. Πρέπει να γίνει κάποιο είδους κάθαρση. Να, η Χρυσούλα μου εδώ πέρα, η αγαπημένη μου, με επιβεβαιώνει. Είδατε. Λοιπόν, για να γίνει, όπως λέμε, κάποιο είδους κάθαρση, μπορεί να γίνει και μέσα από αυτό, να οριμάσετε αναγκαστικά και να αναγκαστείτε να πάρετε, να υιοθετήσετε νέους ρόλους. Όλο αυτό όμως σας κάνει να παλατζάρετε αρκετά ανάμεσα στη δουλειά και στην οικογένεια και ίσως δυσκολεύεστε να πάρετε αποφάσεις, ειδικά σε σχέση με τα επαγγελματικά και το πώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε. Το 2022 τώρα όμως τα πράγματα είναι πιο διευκολυμένα, καλύτερα, θα δοθούν περισσότερες ευκαιρίες. Θα ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο και κυρίως θα θέσετε και νέους στόχους για το μέλλον. Μπορεί να έρθετε σε επαφή με ουσιαστικές αλλαγές πεπιθήσεων, με την ίδια την πίστη στον εαυτό σας δε ή και σε ό,τι άλλο πιστεύετε, αλλά θα γίνει και κάτι πολύ πιο σημαντικό για εσάς. Είστε άνθρωποι που κινείστε αρκετά βάση του συναισθήματος οι ιχθύες. Το σύμπαν λοιπόν, και μάλιστα το συνέστημα αυτού του είδους που μπλέκει το λογικό κομμάτι, έτσι. Αυτά που λέω τώρα όμως σας αφορούν, Μίλτο. Μιλάω για το όταν αλλάξει ο άξονας των δεσμών. Περάσει τώρα πια στον Ταύρο Σκορπιό. Ξεκινάνε από το τρίτο δεκαήμερο οι επιρροές. Λοιπόν, είστε λοιπόν άνθρωποι, ακριβώς, είστε λοιπόν άνθρωποι που δυσκολεύεστε και χαώνετε όταν το συναίσθημα υπερδιωκώνεται στο μυαλό σας. Και εδώ θα έρθουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και οι συνθήκες, ούτως ώστε να βάλετε σε τάξη πράγματα, να κερδίσετε μέσω της επικοινωνίας και των ξεκαθαρισμάτων και του ξεκαθαρίσματος του μυαλού σας σε ένα επίπεδο, αλλά κυρίως με το να γίνετε κι εσείς πιο ξεκάθαροι απέναντι στους άλλους και να βάλετε τα πράγματα στο μυαλό σας σε μία τάξη. Για αρκετούς θα προκύψουν και κάποια νομικά θέματα ή και κάποια ζητήματα με συγγενείς και το εξωτερικό. Έρχεται όμως νέα γνώση, νέα ενδιαφέροντα και αρκετή κινητικότητα, μετακινήσεις, πολλή επικοινωνία. Μία βαβούρα, αλλά δημιουργική και επιβοηθητική για εσάς. Λοιπόν, και πάμε να πούμε δύο λόγια για τα παρορμητικά ζώδια. Καταλαβαίνετε τώρα βέβαια ότι τα σταθερά και τα μεταβλητά θα ακούσουν λίγα πράγματα παραπάνω και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί εσείς τα παρορμητικά, οι κρύοι ας πούμε, αλλά και οι ζυγοί, με τους καρκίνους και τους αγωγερούς λίγο υπάρχει μια διαφορά, είστε πιο ευνοημένοι, πιο πρημοδοτημένοι. Ειδικά τώρα οι κρύοι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μπροστά σας κίνηση, περισσότερη κίνηση, εκεί που μπορεί τα πράγματα να είχαν κάτσει, πολλές μετακινήσεις και θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, την αγορά ενός μέσου, συμβόλαια, νέους κύκλους μαθημάτων, αλλά και αλλαγές στον τρόπο σκέψης, πέραν των νέων συμφωνιών, έτσι. Και δεν ακούτε Τζίνα. Περισσότερο όμως το ζώδιο και τον οροσκόπο. Βοηθιέστε, υποστηρίζεστε ώστε να διευρύνετε την αντίληψή σας, να γίνετε πιο flexible, να το πούμε έτσι, να μπορείτε πλέον να εξετάσετε οπτικές που ως τώρα δεν είχατε.
κερδίζει εδώ η λογική, παίρνει πόντους και η διάκριση, πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε μια εποχή που επικρατεί χάος. Δέχεστε βοήθεια και στήριξη από αδέρφια και συγγενείς, ενώ με την αλλαγή τώρα των δεσμών της Σελήνης στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, όλη η ενέργεια θα μετατεθεί στα οικονομικά σας, μέσα από τα οποία θα δοθούν πραγματικά σοβαρές ευκαιρίες. Έτσι, σοβαρές πραγματικά ευκαιρίες και θα έχετε μέσα από αυτά και την ικανότητα, την ευκαιρία μάλλον, να νιώσετε ικανή και να αναπτύξετε την αυτοεκτίμησή σας. Από του χρόνου τον Ιανουάριο και για 1,5 χρόνο Στέλλα, όλοι. Όλοι οι κρύοι, ανεξαιρέτως. Αυτά που είπα στην αρχή, με το μεταφορικό μέσο κτλ, αφορούσαν τώρα τους κρύους του πρώτου δεκαημέρου. Τώρα, τι θα σας απασχολήσει σε ένα πιο ενοχλητικό επίπεδο? Διατροφές, εφορίες, ένας προβληματισμός που όμως τι θα κάνει, θα βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε όσα λαμβάνετε ή σε όσα σχετίζονται με τα οικονομικά του συντρόφου ή των συνεργατών. Λίγο θέλω να προσέχετε τα χειρουργεία, γενικώς τα θέματα υγείας και βέβαια να πούμε ότι και αρκετοί κρύοι, ειδικά οι του τρίτου δεκαημέρου, από του χρόνου ίσως αναγκαστούν να ασχοληθούν και με κληρονομικά ζητήματα. Ποιο είναι όμως το πολύ πολύ σημαντικό που θα σας δώσει αυτός ο άξονας? Θα σας βγάλει στην επιφάνεια σκληρά πράγματα αρχικά, φόβους, φοβίες, εμμονές, μανίες, αν και εφόσον υπάρχουν, κυρίως όμως και πράγματα τα οποία είχατε αποθήσει τα επόμενα 2 χρόνια. Θα γίνει μια τόσο μεγάλη κάθαρση, μια τόσο μεγάλη αλλαγή και θα απαλλαγείτε ουσιαστικά από αυτά που σας βασάνιζαν εδώ και δεκαετίες, από πολλά από αυτά που σας βασάνιζαν εδώ και δεκαετίες. Εδώ βέβαια έχει να κάνει και το κατά πόσο θα βάλετε και εσείς το χέρι σας. Αυτές όμως οι εσωτερικές αλλαγές σε κάποιο επίπεδο θα επιφέρουν μια φοβερή αναγέννηση σε εσάς και θα εκτιμήσετε πια πολύ περισσότερο τον ίδιο σας τον εαυτό. Οι καρκίνοι τώρα, οι οποίοι ταλαιπωρείστε ήδη από πέρσι αρκετά με το χώρο εργασίας, ίσως και κάποιες συναδελφικές σχέσεις, κουραστήκατε αρκετά. Η καθημερινότητά σας και οι υποχρεώσεις της, η απαραίτητη, η αναγκαία ρουτίνα δημιούργησε απαιτήσεις που κάποια στιγμή μπορεί να σας έφερε και στο αμήν ή να χρειάστηκε μέσα σε όλες τις καθημερινές σας υποχρεώσεις να αναγκαστείτε να αλλάξετε για λόγους υγείας, να ασχοληθείτε με την υγεία σας και να αλλάξετε τη διατροφή σας, πράγματα που ως τώρα αποτελούσαν, ας πούμε, δεδομένα, έτσι. Κλείνουν πολύ σημαντικοί κύκλοι για εσάς καρμικά, σας το έχω ξαναπεί. Εδώ επιβεβαιώνεται και μέσα από αυτά τα κλεισίματα, από αυτές τις ολοκληρώσεις, γίνεστε κι εσείς άλλοι. Καταρχάς, οι καρκίνοι πρέπει να έχετε νιώσει οι περισσότεροι ότι αυξάνεται η διέστησή σας όσο εσείς έρχεστε σε επαφή με τον βαθύτερό σας εαυτό και με τις ανάγκες του. Μπορεί να... Εγώ συναντάω και καρκίνους, έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό, που μου λένε ότι ανοίγει πολύ ουσιαστικά το κομμάτι του ενστίκτου, της διέστησης, βλέπουν, νιώθουν πράγματα που πριν δεν ένιωθαν. Αν όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, πολλοί ίσως είχατε, γιατί εντάξει δεν ταιριάζει και σε όλους, αν και είστε διαστητικοί άνθρωποι, πολλοί ίσως είχατε και αποκαλύψεις σημαντικές που άλλαξαν τη ζωή σας, έτσι. Ακόμα και μυστικών που λέει ο λόγος. Εδώ λοιπόν γίνεται μια πολύ σημαντική προετοιμασία για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος. Ακούστε τα όνειρά σας αυτό το διάστημα, γιατί θα πάρετε πολλές απαντήσεις μέσα από τα όνειρα. Και να μην βαρυγκωμείτε αν χρειάζεται να στηρίξετε κάποιους άλλους ανθρώπους,
να βοηθήσετε κάποιους ανθρώπους, να θυσιάσετε το χρόνο σας για αυτούς, γιατί είναι κάτι το οποίο θα σας απαλλάξει από βάρη, πραγματικά και καρμικά βάρη, που μπορεί να μην τα συνειδητοποιείτε, αλλά έτσι είναι. Τώρα με τη νέα θέση όμως των δεσμών της Σελήνης από του χρόνου τον Ιανουάριο, στον άξονα Ταυρού Σκορπιού, έχουμε αλλαγή στόχων για το μέλλον. Γυρίσετε το τιμόνι. Οι κύκλοι που είπαμε έκλεισαν, εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Κάνετε καινούργια σχέδια, θα παίξουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο για εσάς οι φιλίες, οι οποίες, μέσα από τις οποίες μάλλον, αλλά και τις ομαδικές σας δραστηριότητες, αν και εφόσον συμμετέχετε σε τέτοιες, θα σας δώσουν ευκαιρίες. Θα αλλάξει ο κοινωνικός σας κύκλος. Θα μπουν νέοι άνθρωποι στη ζωή σας. Καινούρια θέλω, πώς το λένε, έτσι. Και θα διευρυνθεί και η οπτική σας με την έννοια του ότι θα γίνετε πιο αισιόδοξοι. Δεν έχετε περάσει και λίγα η καρκίνη και μάλιστα του τρίτου δεκαημέρου συνεχίζετε και περνάτε, αλλά του τρίτου δεκαημέρου θα είσαστε και εκείνοι που θα πρημοδοτηθείτε και περισσότερο. Πολλές αλλαγές, ετοιμαστείτε ακόμα και ιδεολογικά να αλλάξετε πράγματα που δεν περιμένατε ότι θα αλλάξετε τα επόμενα 2 χρόνια η καρκίνη. Τώρα, κάποια θέματα που αφορούν τη μητρότητα, τα παιδιά σας, την πατρότητα, ίσως σας απασχολήσουν, χωρίς αυτό να σας τρομάζει, δεν σημαίνει σαν και καλά κάτι. Έρχονται και καρμικοί έρωτες για εσάς, τους καρκίνους από του χρόνου και μετά, φλερτ και γνωριμίες που θα έχουν την αίσθηση του μοιραίου, αυτό το κάπου σε ξέρω, κάπου σε έχω ξαναδεί, θα προσπαθήσετε να δουλέψετε πάνω στα μπλοκαρίσματα, αν και εφόσον τα νιώσετε, αλλά αρκετοί θα το πάθετε, της δημιουργικότητάς σας. Ίσως νιώσετε λοιπόν λίγο μπλοκαρισμένοι και αυτό θέλει επιμονή για να ξεπεραστεί, όπως επίσης και το από πού λαμβάνετε χαρά. Χαίρεστε, δεν χαίρεστε, διασκεδάζετε, αυτό θα κοιτάξετε να το αλλάξετε. Αρχικά θα είναι λίγο περίπλοκο, δεν θα σας βγαίνει και ίσως για αυτούς τους λόγους αποφασίσετε να ασχοληθείτε και με διαφορετικά πράγματα, πράγματα από τα οποία τελικώς θα αντλήσετε χαρά αφού δείτε ότι κάτι δεν σας ικανοποιεί. Για τους ζυγούς τώρα, μέχρι και του χρόνου τον Ιανουάριο, ειδικά για τους ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου, έρχονται πολλές ευκαιρίες για γνώση, πολλές ευκαιρίες ακόμα και για διδασκαλία. Εγώ ας πούμε είμαι ζυγός και το βλέπετε, φτιάχνουμε το νέο τμήμα καρμικής αστρολογίας ας πούμε, έγραφα τις προβλέψεις και λέω μανά, ας πούμε. Αλλά και επειδή δεν θα διδάσκουν όλοι οι ζυγοί, οι περισσότεροι θα θελήσετε κάτι να μάθετε, να πάρετε καινούργιες πληροφορίες, ουσιαστική γνώση, μπορεί και ανώτερη γνώση, που θα σας ανοίξει την οπτική. Όσοι ζυγοί δεν θελήσετε κάτι τέτοιο, ανοίγετε ορίζοντες άλλου είδους, προς το εξωτερικό, για παράδειγμα. Είτε με νέους ανθρώπους, είτε με νέες επαγγελματικές δραστηριότητες. Και εδώ να πούμε ότι για αρκετούς ζυγούς θα είναι το 2022, ευχαριστώ Χρυσούλα μου, για το 2022 θα είναι μία χρονιά που θα φέρει φήμη. Τώρα, στο βαθμό που επιτρέπει το προσωπικό σας οροσκόπιο, δεν λέω ότι όλοι οι ζύγοι του κόσμου θα γίνουν μία Μαντόνα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, προάγονται και τα θέματα φήμης, διασημότητας, θετικά όμως, έτσι, όχι αρνητικά. Λοιπόν, και νομικές διευκολύνσεις θα υπάρξουν, να το πούμε και αυτό για τους ζυγούς, ενώ, από την άλλη, τα αδέρφια, να πω καταρχάς, να συμπληρώσω, με συγχωρείτε, τρέχω, γιατί βλέπω ότι περνάει και η ώρα, ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να μετακινηθείτε κι εσείς από πεπιθήσεις πια που δεν, ο τρόπος σκέψης κάπου μπορεί να έχει κολλήσει για να γίνει αυτή η διεύρυνση, καλησπέρα στη Λευκωσία, για να γίνει αυτή η διεύρυνση θα έρθουν
και γεγονότα που θα την ενεργοποιήσουν. Σπρώξτε κι εσείς λίγο, δηλαδή σκέφτεστε, οι ζυγοί είστε από τα ζώδια που λειτουργούν πολύ με το νοητικό, αλλά σπρώξτε το λίγο παραπέρα, ψάξτε το λίγο, τι κάνω, πρέπει να δείτε μια μεγαλύτερη εικόνα. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει, δεν γίνονται εύκολα σώμα και καλά αυτά, δύσκολες σκέψεις, ίσως και κάποιος, οι ζυγοί νομίζω έχουμε έναν εγκλωβισμό επικοινωνιακό, όχι μόνο λόγω της καραντίνας, δεν μας κάθεται το να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους, να πούμε πράγματα που θέλαμε όπως θα τα θέλαμε. Οπότε εδώ χρειάζεται η δουλειά που λέγαμε για να ξεμπλοκάρουμε όλο αυτό, τη σκέψη μας, την επικοινωνία. Ακόμα και γραπτός, ακόμα και μέσω διαδικτύου. Έτσι, και η δουλειά πάνω άρα σε επικοινωνιακά ζητήματα απαραίτητη για τους ζυγούς, οι οποίοι όμως είναι από τους τυχερούς και με τη νέα τώρα θέση των δεσμών της Σελήνης, από του χρόνου τον Ιανουάριο και μετά. Θα υπάρξει μια αναγκαστική ενασχόληση εδώ με τα θέματα που αφορούν τα οικονομικά σας. Μπορεί και κάποια γεγονότα να φέρουν οικονομικές κρίσεις και να σας επενθυμίσουν ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη διαχείριση από εδώ και πέρα. Ένας σεβασμός στην ύλη, κάποια καρμικά θέματα με την ύλη εδώ πέρα. Εδώ θα έρθουν και κάποιες νέες ευθύνες, ίσως και κάποια έξοδα που θα μας αναγκάσουν να μπούμε σε ένα στενότερο πλαίσιο, νέες συνθήκες που θα μας δείξουν ότι πρέπει να θυσιάσουμε και οικονομικά κάποια πράγματα. Όμως, για όλους ανεξαιρέτως τους ζυγούς, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα από γεγονότα, κάτι το οποίο για εκείνους είναι αγκάθι, η αυτοαξία. Κρίσεις, λοιπόν, που θα μας φέρουν στο σημείο να αυξήσουμε την αίσθηση της προσωπικής μας αξίας. Είναι ένα ζητούμενο. Δεν θα είναι εύκολο μέχρι να επιτευχθεί αυτό να νιώσουμε ασφαλείς απόλυτα για κάποιο λόγο, αλλά ό,τι γίνει θα μας φέρει σε τέτοια θέση ώστε να επαναξιολογήσουμε το σύστημα αξιών μας. Δηλαδή, είσαι εργασιομανής και αφήνεις πίσω άλλα πράγματα, για παράδειγμα, ας πούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δεις. Θα έρθει ο κατάλληλος τρόπος, ας πούμε, ο κατάλληλος φορέας για να το φέρει μπροστά σου. Μνήμες, λοιπόν, θα λέγαμε, για τους ζυγούς που αφορούν την προσωπική αξία, αλλά εδώ έρχεται μέσα από βαθιά ενδοσκόπηση όλο το σύστημα και το αξιακό και το πώς νιώθουμε για τον εαυτό μας να χτιστεί σε νέα θεμέλια. Και είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει μία διετία και. Να πω εδώ ότι οι ζυγοί θα έχουν πάρα πολλές βοήθειες και ευκαιρίες να τακτοποιήσουν χρέη, οφειλές, κληρονομικά ζητήματα και πως θα έρθουν πολύ βαθιές αλλαγές σε εσωτερικό επίπεδο. Επίσης, η σεξουαλική ζωή των ζυγών θα αλλάξει προς το καλύτερο και κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το ότι οι άλλοι θα σας οθήσουν, θα σας βοηθήσουν οικονομικά όπου χρειαστεί και αν χρειαστεί και αυτό θα σας αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε το τι λαμβάνετε από τον σύντροφο, από ποιον λαμβάνετε. Λαμβάνετε από εκεί που θέλετε, λαμβάνετε τελικώς από εκεί που δεν το περιμένατε και οικονομικά και αισθηματικά. Αυτές λοιπόν οι εσωτερικές αλλαγές, έστω και μέσω κρίσεων, θα εκφραστούν αργότερα και εξωτερικά, με αποτέλεσμα να ξεκαθαρίσουν οι επιθυμίες σας και για πολλούς να εκπληρώνονται κιόλας. Οι ζυγοί θα ασχοληθείτε, θα θελήσετε, οι περισσότεροι να ασχοληθείτε και με την ψυχανάλυση, αλλά και με τη μεταφυσική. Και καλά θα κάνετε. Λοιπόν, οι εγώκεροι τώρα, οι οποίοι επίσης ζωριστήκατε πολύ ψυχολογικά, περισσότερο από όσο αφήνετε να φανεί, είσαστε και περήφανοι άνθρωποι,
βγήκαν ήδη από το 2020, συνεχίζουν να βγαίνουν, σκελετοί από την ντουλάπα, να το πούμε έτσι, και είστε και δύσκολοι κι εσείς στο να το επικοινωνήσετε όλο αυτό. Μέσα λοιπόν από τον αγώνα που κάνατε για την καθημερινότητα και που θα συνεχίσετε να κάνετε για την καθημερινότητά σας, που θα είναι αρκετά απαιτητική, να πούμε ότι έρχονται επαγγελματικές ευκαιρίες. Ευκαιρίες να έρθετε σε μια πιο υγιή, να φτιάξετε μια πιο υγιή σχέση με τον εαυτό σας, το σώμα σας, τη διατροφή σας. Αυτά θα σας βοηθήσουν να αγαπήσετε και περισσότερο τον εαυτό σας. Ενώ με πολύ εγώ καιρή, θα, ειδικά του πρώτου δεκαημέρου, θα θελήσετε να βάλετε και ένα ζωάκι στη ζωή σας και να το κάνετε. Να το κάνετε. Θα σας κάνει καλό. Τώρα, ζόρια ψυχολογικά θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ειδικά για τους εγώ καιρούς του πρώτου δεκαημέρου μέχρι τον Ιανουάριο του 2022. Κλείνει και για σας ένας πολύ 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 μεγάλος κύκλος, έτσι. Όμως, με το νέο άξονα αλλάζουν τα πράγματα. Όταν οι δεσμοί μπουν στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, θα εστιάσετε καταρχάς σε θέματα παιδιών. Θα αποκτήσετε νέα ενδιαφέροντα, νέους τρόπους να ευχαριστιέστε πια, γιατί ούτε και σε αυτό είστε εύκολοι εσείς οι ευώκεροι, και κυρίως να αναπτύξετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια. Αυτό θα σας ενδιαφέρει. Του δευτέρου δεκαημέρου τους αφορά αυτό που λέω τώρα, αλλά από το 2022, έτσι, μίλτο μου. Λοιπόν, από τώρα όμως τα φτιάχνουμε αυτά. Προσέχουμε για να έχουμε. Θα ανοίξετε επιχειρηματικά λοιπόν οι εγώ καιροί. Θα προβληθείτε επίσης αρκετά. Θα πάρετε χειροκρότημα. Και να πούμε εδώ ότι μπαίνουν και νέοι έρωτες, νέα φλερτ στη ζωή σας. Ή, εν πάση περιπτώσει, περνάνε σε μια καλύτερη φάση τα ήδη υπάρχοντα. Γυρίζετε λοιπόν μία νέα σελίδα κι εσείς, όλα καλά, λίγο υπομονή ακόμα, είναι δύσκολο και για εσάς τους εγώκερους και για τους καρκίνους το ζήτημα των διδύμων και του τοξότη, έτσι, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και πάμε τώρα στο σταθερό σταυρό, λοιπόν, και θα ξεκινήσω με τους ταύρους. Οι ταύροι τώρα, οι οποίοι αλλάζετε νέες αξίες, αλλαγές που μπορεί να έφεραν και οικονομικές ευκαιρίες σε αρκετούς από εσάς. Λάβατε πράγματα εσείς οι ταύροι, νιώσατε και πάλι καλύτερα, νιώσατε ικανοί, παρότι το βασικό σας ζητούμενο, η ασφάλεια, αυτή τη στιγμή και για το μέλλον, κρέμεται σε ένα σκηνί. Όμως, ήδη αρκετοί ταύροι είδατε ότι οι αλλαγές που φοβόσασταν να κάνετε τελικά σε καλό σας βγήκαν. Ακόμα και αν αυτό σας φαίνεται σκληρό, αν κουράζεστε πολύ. Πια από όλα, Φράγκα μου, τα τελευταία αρκετά, αλλά σταδιακά, όχι από την αρχή. Λοιπόν, ακόμα λοιπόν και αν κουραστήκατε, και θα συνεχίζετε και να κουράζεστε, ήδη αντιλαμβάνεστε και θα συνεχίσετε να αντιλαμβάνεστε ότι έχετε προσωπική αξία και μάλιστα μεγάλη. Και ενώ στο παρελθόν βρέθηκαν, ας πούμε, παράγοντες στο δρόμο σας που σας υποψίασαν για το αντίθετο, τελικά τα πράγματα αρχίζουν και αποκαθίστανται. Οι ταύροι είχατε και αρκετές απώλειες, ασχοληθήκατε με διαζύγια, ασχοληθήκατε με διατροφές και φυσικές απώλειες ακόμα αρκετοί. Όλα αυτά σας έβαλαν σε μια διαδικασία να κάνετε πολύ βαθιές ψυχολογικές αναζητήσεις και αναγκαστικά να αλλάξετε, να μεταλλαχθείτε. Όμως, τι γίνεται τώρα εδώ για εσάς? Η νέα θέση των δεσμών από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά πραγματικά θα σας προάγει
σοβαρά μέσα στη ζωή, σε πολλαπλά επίπεδα, σε προσωπικό, σε επαγγελματικό, αλλά πώς, αφού πρώτα λάβετε μαθήματα μέσα από τις σχέσεις σας, οι οποίες και εκείνες πια θα περάσουν σε μια άλλη φάση. Θα ολοκληρώσετε με ανθρώπους, θα κλείσετε κύκλους με ανθρώπους, είναι νομοτελειακά αυτό θα γίνει, και θα τους κλείσετε και με σφραγίδα, και τη θέση τους θα πάρουν άλλοι άνθρωποι που θα σας δείξουν πώς να στρέψετε την προσοχή σας σε εσάς και πόσο αξίζετε. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, μέσα στο πλαίσιο αυτό, όπου πολλές σχέσεις και συνεργασίες θα ολοκληρωθούν, θα έρθουν και επαγγελματικές ευκαιρίες και γάμοι για πολλούς ταύρους και νέοι έρωτες και αναγνώριση, πρέπει να σας πω. Θα δουλέψετε πολύ με την προσωπικότητά σας και βαθιά κιόλας μέσω ευκαιριών. Λοιπόν, το ξεκαθάρισμα της όποιας σχέσης σας απασχολεί θα είναι καρμικό, αλλά μέσα από αυτό θα αναπτυχθείτε. Λίγο να προσέχετε με τις νομικές διαδικασίες και τα δικαστήρια οι Ταύροι, έτσι. Ενώ οι Λέοντες, που είδατε αρκετούς από τους στόχους σας να γίνονται πραγματικότητα και συνεχίζετε και βάζετε νέους στόχους, δεν είναι ότι λείπουν οι προκλήσεις, δεν είναι ότι λείπει το στρες. Οι σχέσεις σας, οι προσωπικές, οι ερωτικές σας σχέσεις, αλλά και οι σχέσεις σας με τα παιδιά σας, άλλαξαν εντελώς την οπτική σας για τα πράγματα και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και με τους Λέοντες του πρώτου δεκαημέρου έως και τον Ιανουάριο του 2022. Από εκεί και πέρα όμως έχετε να ασχοληθείτε και με άλλα πράγματα. Καταρχάς με το σπίτι σας. Θα είναι αυτό, θα είναι το ίδιο εννοώ, θα μετακομίσετε με κάποιες αλλαγές στην οικογένεια και στη δομή της ακόμα, αλλά και κάποιες αλλαγές σε θέματα ακίνητης περιουσίας οι Λέοντες. Από το Γενάρη του 22 και μετά επαναλαμβάνω. Πολλοί θα μετακομίσετε, πολλοί θα μετακινηθείτε. Το 2022, μέσα από πολύ προσωπικό αγώνα και πολλή δουλειά, έτσι, ευχαριστώ Άννα μου. Λοιπόν, θα έχετε πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες οι Λέοντες και όχι μόνο, θα έχετε άνοδο, φήμη, μη φοβάστε. Απλά θα συναντήσετε και καταστάσεις, ειδικά μέσω του συντρόφου ή μέσω άλλων ανθρώπων, μέσω συνεργατών, που θα νιώθετε ότι μια σας πηγαίνουν μπρος, μια σας πηγαίνουν πίσω, μια σας σπρώχνουν μπροστά, μια σας εμποδίζουν να φτάσετε εκεί που πραγματικά θέλετε να φτάσετε. Αυτό τώρα εσείς μεταφράστε το, καταλαβαίνετε τι λέω ο καθένας. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τον εύκολο τρόπο και τους δεσμούς σε τετράγωνο και τον χρόνο σε τετράγωνο με τους δεσμούς, αλλά είναι τεράστια η πρόκληση που έρχεται μπροστά σας και στο χέρι σας να βγείτε νικητές εδώ. Αυτό μπορεί να προϋποθέτει και για εσάς το τέλος κάποιων σχέσεων και κάποιων συνεργασιών, όμως είναι το 2022 και το 2023 οι χρονιές που θα σας οδηγήσουν και προς την αναγνώριση, τη φήμη. Πολύ πολύ σημαντικά θέματα για εσάς. Να πω λοιπόν τώρα για τους σκορπιούς που εδώ τα πράγματα είναι παράξενα, με την έννοια του ότι ταύροι και σκορπιοί περιμένετε τον επόμενο, γεια σου Κάθη μου, περιμένετε τον επόμενο άξονα στο ζώδιό σας, τον δεσμό της Σελήνης εννοώ. Λοιπόν, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί να δούμε τι γίνεται μέχρι στιγμής. Τι γίνεται μέχρι στιγμής, αλλάζουν πολύ και αρκετά βαθιά θα λέγαμε ισορροπίες σε ό,τι αφορά τις αξίες σας, τις πεποιθήσεις σας, άλλοι ήσασταν, άλλοι γίνεστε και αναγκαστικά κιόλας. Και εσείς μετεμποδίων. Με αποτέλεσμα η ανασφάλεια που έχετε εσείς οι σκορπιοί έτσι κι αλλιώς σαν ευαίσθητα όντα να διωγγώνεται, να γιγαντώνεται. Όμως συμβαίνει κάτι μαγικό. Κάτι σας οδηγεί να κάνετε συνειδητά
τόσο βαθιές, θα λέγαμε, αλλαγές και συνειδητοποιήσεις που θα αλλάξετε δέρμα. Και αυτό είναι το ζητούμενο της ζωής σας. Είναι πολύ σημαντική η περίοδος αυτή. Μέσα λοιπόν από την κρίση θα δημιουργήσετε νέες ασφάλειες και θα βρείτε και τι έχει ουσία. Ποιες ασφάλειες είναι αυτές που έχουν ουσία και όχι ποιες νομίζατε μέχρι τώρα. Έτσι. Βέβαια θα πρέπει να κινηθείτε και με ειλικρίνεια και με αλήθεια και κυρίως προς τον εαυτό σας, όχι μόνο προς τους άλλους. Τώρα, με την αλλαγή του άξονα των δεσμών της Σελήνης από το χρόνο το Γενάρη, περνάτε σε μία από τις σημαντικότερες φάσεις της ζωής σας, πρέπει να σας πω, της εδώ ζωής σας δηλαδή, της γηίνης, μιας εκ των καρμικότερων θα λέγαμε. Ο νότιος δεσμός θα είναι στο ζώδιό σας και αρχής γενομένης από τους σκορπιούς του τρίτου δεκαημέρου και όσο πάμε πηγαίνουμε προς την αρχή, ίσως νιώσετε ότι χάνονται οι ισορροπίες σας, οι σταθερές σας, ότι το εγώ σας χαμηλώνει, ότι πλήττετε η εικόνα σας, αλλά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα δείτε στο τέλος ότι θα γίνει μια πολύ βαθιά κάθαρση, περιττό να πούμε ότι γυρίζετε σελίδα σε σχέσεις και συνεργασίες, ενώ να μην αμελήσω να σας πω ότι είναι χρήσιμο και για εσάς να προσέχετε την υγεία σας από του χρόνου και από φέτος δηλαδή. Οι προσωπικές σας αλλαγές είναι εκείνες που θα σας οδηγήσουν σε ουσιαστικότερες σχέσεις. Αυτό πρέπει να θυμάστε. Τώρα, το ότι σχετίζεται με τον πατέρα σας ή και την πατρότητα ακόμα, θα περάσει μέσα από κάποιες δυσκολίες ενδεχομένως. Θα νιώσετε αρχικά πιο αδύναμη, πιο λίγη, ίσως και λιγότερο δημιουργική, όμως θα στηριχτείτε τόσο από ανθρώπους που δεν περιμένατε και με τρόπο που δεν περιμένατε, που θα γίνουν οι σημαντικοί άλλοι και θα σας δείξουν πράγματα για τον εαυτό σας που δεν είχατε συνειδητοποιήσει και έτσι θα ξαναέρθετε στον πυρήνα σας. Γιατί οι σκορπιοί από καιρό σε καιρό αυτό κάνετε και αυτό είναι και η δουλειά σας. Αυτό οφείλετε να κάνετε, να καθαρίζετε τα σκοτάδια σας και να βγαίνετε στα φώτα. Τι ευχαριστείς κάτι μου. Λοιπόν, οπότε ετοιμαστείτε για πολύ μεγάλες αλλαγές, εννοείται, από φέτος, αλλά που θα εκφραστούν πιο εξωστρεφώς από το 2022 και μετά. Και να περάσουμε στους υδροχόους για το τέλος, που ως τώρα αλλάξατε και θα συνεχίζετε να αλλάζετε πολλά από όσα είχατε ως δεδομένα ακόμα και στην ιδεολογία σας, στο τι πιστεύατε, στο που ήσασταν τοποθετημένοι ας πούμε ιδεολογικά και πολιτικά και τα λοιπά. Άλλα βλέπατε ως αλήθεια, άλλα σας, έτσι δίνα μου, άλλα σας φανερώθηκαν λοιπόν, σε πολλούς ενδεχομένως να άλλαξε και ο φιλικός και κοινωνικός σας κύκλος και να άλλαξαν και οι ισορροπίες μέσα από ομάδες ή μέσα σε ομάδες. Σχέδια και όνειρα του παρελθόντος ξεπεράστηκαν για να έρθουν άλλα στη θέση τους. Με αυτή τη ροή, με αυτή τη διάθεση θα συνεχίσετε και μέχρι τον Ιανουάριο του 2022. Να πούμε εδώ ότι αρκετοί υδροχόοι αναλάβατε και ευθύνες που αφορούν ένα παιδί ή γενικώς παιδιά ή οδηγηθήκατε σε κάποιο άλλο είδος δημιουργία. Μπορεί καλλιτεχνική, μπορεί επιχειρηματική. Αναπτύχθηκε πάντως η ανάγκη για νέα πράγματα που σας δίνουν και περισσότερη χαρά. Η συναισθηματική σας ζωή απέκτησε και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει για τους υδροχόους του πρώτου δεκαημέρου μέχρι και τον Ιανουάριο. Έλα πεις ένα γεια. Δεν διακόπτεις. Του 2022 λοιπόν. Κάτσε, έχω μείνει στα ερωτικά, θα τους τα συνεχίσω. Πες ένα γεια. Γεια σας. Τώρα εμείς δεν το βλέπουμε ακόμα, έχει καθυστέρηση, αλλά θα σε βλέπουνε.
Να το. Λέμε για τους άξονες, τον δασμό της Σελήνης Ωραία, εδώ πάρα και πολύ τους ενδιαφέρον. Με προηγούμενους. τις προβλέψεις, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Κορίτσι μου. Μπράβο. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα για τα... Α, ναι, ότι για πολλούς υδροχόους η συναισθηματική σας ζωή απέκτησε ενδιαφέρον και σας υπενθύμησε ότι έχετε περισσότερη ανάγκη τη χαρά από όσο πιστεύατε. Με την αλλαγή τώρα του άξονα των δεσμών της Σελήνης στα ζώδια των Ταύρου και Σκορπιού, η ενέργεια θα μετατοπιστεί. Τι χρειάζεται προσοχή? Χρειάζεται προσοχή σε θέματα επαγγελματικής φήμης και γενικώς επαγγέλματος, ενδεχομένως να έχετε κάποιες προκλήσεις, κάποιες αλλαγές εκεί. Η σχέση σας με τους ανωτέρους σας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη σχέση με κάποιον γονέα. Θα πω και σας, μην πάει απαραίτητα το μυαλό σας στο κακό για όνομα του Θεού, επειδή μιλάμε για μοιραίες καταστάσεις, ψυχολογικά μπορεί να κινητοποιηθεί κάτι τέτοιο. Γενικώς θα συμβούν πράγματα τα οποία θα σας αναγκάσουν να στραφείτε προς την οικογένεια, να ασχοληθείτε με τους οικείους σας, να ασχοληθείτε με την ακίνητή σας περιουσία, ας πούμε. Ανήκετε σε εκείνους που σας περιμένει αρκετό ψυχολογικό σκάψιμο, θα έλεγα, ούτε καν ψάξιμο, γιατί αλλάζει η ζωή σας πολύ και ραγδαία, ενώ αρκετοί θα δημιουργήσετε οικογένεια, νέα οικογένεια, και μέσω αυτού θα αναλάβετε, εννοείται, και ευθύνες. Προωθούνται επίσης και θέματα ακίνητης περιουσίας υπέρ σας, ακόμα και αν αρχικά σας παιδέψουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, αλλά επειδή το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, να πω ότι θα τα πούμε και εκτενέστερα και πολύ πιο αναλυτικά στην πορεία για τους δεσμούς της Σελήνης, μάλιστα σε ό,τι αφορά τους δεσμούς της Σελήνης στη νέα τους θέση από το 2022. Έχουμε χρόνο, αυτό όμως ήταν μια πρώτη ανάγνωση για το πού περίπου θα μετακινηθεί το ενδιαφέρον σας. Για πάμε λίγο να σας ξαναπώ ότι όσοι κοινοποιήσατε και συνεχίζετε να κοινοποιείτε το βίντεο, το σημερινό, και επειδή έχουμε χαρά, γιατί το νέο τμήμα καρμικής αστρολογίας της σχολής μας, της εναλλακτικής παιδείας, ξεκινάει στις 10 Μαΐου και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι. Το φτιάχνουμε πολύ όμορφο και με πολύ πολύ αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή χαιρόμαστε, σήμερα σε όσους κοινοποιήσετε την εκπομπή μας, θα κάνουμε δώρο. Πόσα είναι, είπαμε, 2, 4, 6 περιοδικά έναστρων του κυρίου Λεφάκη. Έτσι. Τι να μου, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εσείς κοινοποιήστε, θα δούμε τις κοινοποιήσεις και θα γίνει κάποια στιγμή αύριο μεθαύριο μία κλήρωση, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές. Να υπενθυμίσω επίσης ότι την Κυριακή μαζί με την Αγγελική Βλαχιώτη, την αγαπημένη φίλη και συνάδελφο, εδώ στην Εναλλακτική Παιδεία θα παρουσιάσουμε το σεμινάριο με τίτλο «Δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος». Επί της ουσίας πρόκειται για τις δύσκολες επαφές των προσωπικών μας πλανητών με τους εξωχρόνιους πλανήτες, από πού προέρχεται ο πόνος και τι μπορούμε να κάνουμε τελικώς για να τον διαχειριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήμασταν σήμερα παρέα, που με ακούσατε και μ' αρέσει που το λες μάθημα, Μάρο. Πάρα πολύ μ' αρέσει που το λες μάθημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι εδώ η Βάσια Μαυράκη, η άλλη φίλη από τη Λιόν, με την οποία θα τα πείτε. Και τη μεθεπόμενη Πέμπτη τα ξαναλέμε παρέα, με πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα επίσης. Δεν θα το μαρτυρήσω, αλλά πραγματικά μη το χάσετε, γιατί θα είναι και θετικό, χαρούμενο. Θα έχει να κάνει με καλά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, εύχομαι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.